Ανοίγοντας τα δύο μεγαλύτερα αεροδρόμια και τα ξενοδοχειακά καταλύματα, η Ελλάδα δηλώνει έτοιμη να κερδίσει το στοίχημα του τουρισμού. Με όπλα τις καλές επιδόσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης, την προετοιμασία σε υγειονομικό επίπεδο και τις ελληνικές ομορφιές, οι επιχειρηματίες θέτουν στόχο να καλύψουν κάποιες από τις απώλειες της φετινής σεζόν. Ο μακρύς κατάλογος των αεροδρομίων, από όπου πλέον επιτρέπονται οι πτήσεις μόνο με δειγματοληπτικούς ελέγχους, βασίζεται στη λίστα που δημοσιοποιεί η Ευρωπαϊκή Αρμόδια Υπηρεσία. Η πτήση ήταν πολύ οργανωμένη. Το ταξίδι ήταν πραγματικά καλό. Έκανα τεστ πριν έρθω, επομένως ξέρω ότι δεν έχω τον ιό. Αλλά εδώ σου κάνουν πάλι τεστ, κάτι που νομίζω ότι είναι πολύ καλό, πολύ ενδελεχές. Φύγαμε από το Άμστερνταμ σήμερα το πρωί. Το αεροπλάνο ήταν αρκετά γεμάτο και αυτό μας έκανε αρκετά νευρικούς, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί προσπαθήσαμε να κρατήσουμε απόσταση 1,5 μέτρου. Αλλά όταν κάθεσαι τόσο κοντά και όλοι περπατάνε μέσα στο αεροπλάνο, είναι λίγο περίεργο. Ήδη γειτονίζουν ότι ο κίνδυνος παραμένει και προειδοποιούν με mini lockdowns σε περίπτωση που εντοπίζονται αρκετά κρούσματα σε συγκεκριμένες περιοχές. Υπάρχουν πτήσεις οι οποίες έχουν ένα, αυτό που λέμε εμείς, υψηλό συντελεστή πληρότητας, κάποιες άλλες όχι τόσο πολύ. Εμείς δεν θέλουμε τις ήσυχες μέρες. Θέλουμε τις ασφαλείς μέρες, αλλά με τον κόσμο και να τον εξυπηρετούμε σωστά. Αν και η κυβέρνηση κάνει προσπάθειες για να προσελκύσει τουρίστες, δεν ανοίγουν όλοι οι ξενοδόχοι τα καταλήμματά τους, στηρώντας στάση αναμονής. Μερικά περιμένουν να έχουν έναν ικανοποιητικό αριθμό κρατήσεων ώστε να κάνουν τις προσλήψεις τους, να δουν αν θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους ή όχι ή και ποια ημερομηνία. Και όπως είπαμε και πριν, είναι και λίγο η ψυχολογία των ταξιδιωτών λίγο πεσμένη, όπου θεωρώ ότι χρειάζονται 4-5 καλές ειδήσεις, έτσι ώστε να το πιστέψουν να έρθουν. Γιατί μέχρι στιγμής μόνο οι τολμηροί έρχονται, λιγότερες οικογένειες, περισσότερο ζευγάρια και φίλοι. Η κίνηση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Οι περισσότεροι επιβάτες από το εξωτερικό με τους οποίους μιλήσαμε είναι άνθρωποι που έχουν εξοχικό σπίτι στην Ελλάδα και ήρθαν εδώ για να περάσουν όλο το καλοκαίρι τους. Οι επιχειρηματίες του τουρισμού παραμένουν ιδιαίτερα προβληματισμένοι και λένε ότι δεν μπορούν να κάνουν εκτιμήσεις, καθώς η κατάσταση αλλάζει καθημερινά. Από την Αθήνα για το Euronews, Φέη Δουλγέρη.